Καλημέρα σας. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω για το κίνημα κατά των μεταλλίων χρυσού στην Ελλάδα. Οι σκουριές φυσικά έχουν γίνει εμβληματικές αυτού του κινήματος και δικαίως, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα κίνημα το οποίο εκτείνεται από τη Χαλκιδική μέχρι τη Θράκη και έχει και ένα βάθος χρόνου μιας ολόκληρης τριακονταετίας. Οπότε εγώ θα το πάρω λιγάκι ιστορικά το θέμα για να μιλήσω για όλα αυτά. Επειδή θα μπορούσα να μιλάω για 3 ώρες και βάλε τα έχω γράψει για να μαζευτώ. Θα σας μιλήσω και για τη Χαλκιδική και για τη Θράκη, επειδή και εγώ και το παρατηρητήριο έχουμε βάλει και πολλή δουλειά και πολλή ψυχή σε αυτόν τον αγώνα και στις 2 περιοχές. Όχι σαν εκπρόσωπος βέβαια κανενός αγώνα, αλλά σαν μέλος και των 2. Λοιπόν, όταν σήμερα μιλάμε για ένα δυναμικό κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, είναι καλό να θυμόμαστε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν πριν 30 χρόνια σε ένα μικρό χωριουδάκι της Χαλκιδικής στην Ολυμπιάδα, που για πρώτη φορά, μαζί με τους κατοίκους των γειτονικών χωριών του Στριμονικού, ανέτρεψαν τα σχέδια μιας κρατικής τότε εταιρείας, της ΜΕΤΒΑ, για κατασκευή εργοστασίου χρυσού στην Ολυμπιάδα, με ελάχιστα μέσα και καθόλου συμπαράσταση από κανέναν. Το μακρινό 1987. Λοιπόν, εάν εκείνοι οι άνθρωποι τότε δεν είχαν πατήσει πόδι, σήμερα η Χαλκιδική, η Θράκη, το Κιλκής, οι Σέρες και πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Οι πολυεθνικές εταιρείες όμως κάνουν την πρώτη τους απόπειρα να βάλουν πόδι στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 90, φυσικά ξανά από τη Χαλκιδική, και είναι η καναδική TVX τότε, η οποία αγοράζει τα μεταλλεία της Χαλκιδικής από την πτωχευμένη εταιρεία του Μποδοσάκη, με σκοπό πάλι την κατασκευή μεταλλουργίας στην Ολυμπιάδα. Την ίδια περίπου εποχή, 2 άλλες ξένες εταιρείες απέκτησαν μεταλλευτικά δικαιώματα στο πέραμα της Ροδόπης και στο πέραμα του Εύρου και στις άπρες της Ροδόπης και πήραν προκατακτική έγκριση για κατασκευή μεταλλίων χρυσού. Στην Ολυμπιάδα, λόγω της προηγούμενης ιστορίας με τη ΜΕΤΒΑ, η TVX έπεσε από την αρχή πάνω σε ένα τείχο αντίστασης από τους κατοίκους. Η σύγκρουση πήρε πολεμικές διαστάσεις. Βεβαίως και τότε όπως και τώρα υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία ήταν αποφασισμένη να πατάξει την αντίδραση με κάθε κόστος, που λέει και ο Σαμαράς. Φτάσαμε στο σημείο, στο 1997, Προχώρα. Ναι. Να υπάρχει στην Ολυμπιάδα στρατιωτικός νόμος και απαγόρευση συγκεντρώσεων και τέτοια. Και την εποχή εκείνη το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν αυτό που έδωσε τη λύση. Με μία ιστορική απόφαση το 2002 και με ένα κρυστάλλινα καθαρό σκεπτικό, είπε ότι τα προσδοκόμενα ωφέλη από αυτή την ιστορία σε σχέση με την επαπειλούμενη ζημία, την επαπειλούμενη βλάβη, η στάθμιση αυτών των 2 πραγμάτων είναι πλημελής και παραβιάζει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Πιο καθαρό δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, είχε ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο σύγκρουσης με την TVX, αυτή τη φορά στη Στρατονίκη, όπου η εταιρεία έσκαβε κάτω από το χωριό, προκαλώντας ζημίες στα σπίτια, και είχαμε ξανά τα ίδια. Άλλο χωριό, ίδια ιστορία, αστυνομία, ΜΑΤ, συγκρούσεις, καταστολή, δικαστήρια. Και πάλι το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε τους κατοίκους και η TVX πήρε την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα κινήματα κατά της εξόρυξης εκείνης της εποχής, στη Χαλκιδική, ήταν πολύ τοπικά συγκεντρωμένα. Συγγνώμη. Δηλαδή, είχαν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής από τους άμεσα πληττόμενους κατοίκους, Ολυμπιάδα, Στριμονικός, Στρατονίκη, είχαν όμως ελάχιστη και καθόλου βοήθεια από τα έξω. Στη Θράκη, η οποία Θράκη δεν είχε ποτέ εξορυκτική βιομηχανία, δεν είχε εργαζόμενους που να εξαρτώνται από μία εταιρεία και δεν είχε αυτή την νοοτροπία που υπάρχει στη Χαλκιδική, ότι η Χαλκιδική, η Βόρεια Χαλκιδική, είναι μόνο για μεταλλεία και δεν μπορεί να επιζήσει χωρίς τα μεταλλεία. Εκεί λοιπόν τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά.
Οι κάτοικοι, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάλαβαν πολύ γρήγορα τι σημαίνει αυτή η ιστορία για τη ζωή τους, τι θα πει ζωή χωρίς νερό και τι σημαίνει η ρήπανση για τα προϊόντα τους. Και έτσι το κίνημα στη Θράκη πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και πολύ σύντομα δεν υπήρχε όλα τα δημοτικά συμβούλια των δύο νομών, τα νομαρχιακά συμβούλια, όλοι οι αιρετοί εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, οι τοπικοί φορείς κλπ. Είχαν όλοι πάρει ομόφωνες αποφάσεις κατά των σχεδίων εξόρυξης. Τα δύο αυτά σχέδια, το Πέραμα και οι ΣΑΠΕΣ, επειδή είναι και πολύ κοντά μεταξύ τους, θεωρήθηκαν από την αρχή σαν ένα πρόβλημα ενιαίο που αφορά ολόκληρη τη Θράκη. Έτσι, όταν μιλάμε για μεταλλεία χρήσης στη Θράκη, είναι και τα δύο αδιαίρετα. Από τότε ακόμα υπήρξε πολύ στενή επαφή ανάμεσα στη Χαλκιδική και στη Θράκη, με αυτό που αργότερα ονομάστηκε Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, και έγινε φανερή η ανάγκη να συντονίσουμε τις ενέργειές μας και τον αγώνα μας, γιατί ήταν φανερό ότι ο αντίπαλός μας εδώ δεν ήταν η Α ή η Β εταιρεία, αλλά ήταν ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός. Και αυτά τα δύο έργα επίσης ακυρώθηκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας, οπότε σε αυτή την πρώτη φάση έγινε σαφές ότι η Ελλάδα ήταν ένα αφιλόξενο μέρος για τέτοιου είδους μεγάλες μεταλλευτικές επενδύσεις. Και μπορούμε να και σε αυτή τη φάση οι κάτοικοι, οι τοπικές κοινωνίες είχαν κερδίσει. Στη Χαλκιδική πάλι, μετά την πτώχευση της TVX Ελλάς το 2003, τα μεταλλεία Κασάνδρας πέρασαν με σκοτεινές διαδικασίες στη νέα εταιρεία την Ελληνικός Χρυσός. Παντού εμφανίζεται το όνομα Πάχτας σε όλες αυτές τις μεταβιβάσεις. Και κατόπιν απέτησης των νέων εταίρων, φανερών και αφανών, γιατί υπήρχαν και αφανείς, η σύμβαση μεταβίβασης αυτή, η παράνομη σύμβαση, κυρώθηκε με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων για να μην μπορεί κανείς να την προσβάλλει. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταδικάζει τη χώρα μας σχετικά με αυτή τη μεταβίβαση αποκαλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος του σκανδάλου και μόνο της οικονομικής πτυχής του σκανδάλου, το οποίο φυσικά είναι και πολιτικό. Η Ελληνικός Χρυσός, μέσα σε μικρό διάστημα, είχε περάσει στα χέρια μιας πάλι καναδικής εταιρείας, η οποία το 2006 κατέθεσε επενδυτικό σχέδιο και άρχισε να ξεδιπλώνει τα σχέδιά της για τη Χαλκιδική. Έτσι λοιπόν αυτή την εποχή είναι που ξεκίνησε η δεύτερη επίθεση των μεταλλευτικών πολυεθνικών στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά όμως τελικά όλα συγκεντρώθηκαν σε μία εταιρεία. Μία εταιρεία έχουμε στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, που είναι η Eldorado Gold, η οποία σταδιακά αγόρασε όλα και τα τρία project χρυσού που υπήρχαν στη Βόρεια Ελλάδα, κατά σειρά το Πέραμα, τη Χαλκιδική και τις ΣΑΠΕΣ. Στα χωριά της Βόρειας Χαλκιδικής αρχίζει να φουντώνει πάλι η αντίδραση, αυτή τη φορά από μία άλλη εστία, τη Μεγάλη Παναγία, όπου γίνεται η πρώτη επιτροπή αγώνα, η οποία είναι το χωριό που είναι πλησιέστερα στα μεταλλεία. Αργότερα δημιουργείται το συντονιστικό φορέων και συλλόγων στο γύρο Ακάνθου κατά της εξόρυξης χρυσού. Γίνονται επιτροπές αγώνα και σε άλλα χωριά και στη Θεσσαλονίκη. Και από το 2011 πλέον μπορούμε να μιλάμε για ένα μαζικό κίνημα κατά της καταστροφής της Χαλκιδικής. Η έγκριση της επένδυσης του έργου της Ελληνικός Χρυσός είναι άλλη μια προσωπική επιτυχία του Γιώργου Παπακοσταντίνου, αφού έβαλε την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και δόθηκε το 2011, ενώ οι πολίτες της Χαλκιδικής είναι στους δρόμους και διαδηλώνουν. Οι επιτροπές αγώνα, απέναντι στα πληρωμένα δημοσιεύματα και στο πέπλο σιωπής από τα ελεγχόμενα από τον Μπόμπολα και από την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης, κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου από τα κάτω, χωριό με χωριό, πόλη την πόλη, έχοντας για συμπαραστάτες μέλη της επιστημονικής κοινότητας, τα οποία είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους και με πορίσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Απιθύτα και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας. Αλλά φυσικά ούτε αυτές οι αντιρρήσεις, όπως και καμία άλλη αντίρρηση, δεν εισακούστηκε πριν γίνει δεκτό το σχέδιο.
η Ελντοράντο έγινε ιδιοκτήτρια των μεταλλίων στις αρχές του 2012 και όπως φάνηκε, επέλεξε από την αρχή τη σύγκρουση με την τοπική κοινωνία. Μία ημερομηνία που κανείς από εμάς δεν θα ξεχάσει είναι η 20 Μαρτίου 2012. Τότε ένας όχλος από εξαγριωμένους μεταλλορίχους, 500 άτομα περίπου, επιτέθηκαν σε 30 κατοίκους, μισή από τους οποίους ήταν γυναίκες που βρισκόταν επάνω στο βουνό στις Κουριές με σκοπό να το προστατεύσουν. Έπεσε πολύ ξύλο. Όλα αυτά υπό το βλέμμα της αστυνομίας που δεν έκανε τίποτα. Τις επόμενες μέρες η εταιρεία εγκαταστάθηκε στο βουνό σαν δύναμη κατοχής στην κυριολεξία, έβαλε σειρματοπλέγματα, μπάρες στο δημόσιο δρόμο, κάμερες πάνω στα δέντρα και κουκουλοφόρους σεκιουριτάδες να ελέγχουν ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει. Και λίγες μέρες αργότερα, εθνική εορτή 25 Μαρτίου, οι κάτοικοι που πήγαν στο βουνό να διαμαρτυρηθούν πήραν την πρώτη τους γεύση από δακρυγόνα και κρότου λάμψης. Και ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών, ήταν οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες. Η αστυνομία από τότε εγκαταστάθηκε μόνιμα στο βουνό, σαν φρουρός της εταιρείας και φύλακας των κάθε λογής παρανομιών της. Και η αποστολή της ήταν να απομακρύνει με κάθε τρόπο τους κατοίκους που προσπαθούσαν να περάσουν ή να δουν τι γίνεται. Κάθε διαδήλωση αντιμετωπιζόταν με αυξανόμενη βία από την αστυνομία. Έτσι, στην αρχή είχαμε μόνο δακρυγόνα, στη συνέχεια είχαμε και κρότου λάμψης και φτάσαμε στη μεγάλη διαδήλωση της 21ης Οκτωβρίου του 2012, όπου κάτι αφηνιασμένα τέρατα με στολές αστυνομικών επιτέθηκαν στον κόσμο και είναι θαύμα ότι δεν θρηνήσαμε θύματα όπως έγινε πρόσφατα στη Γαλλία. Το κίνημα κατά της εξόρυξης είχε πάρει πλέον πολύ μεγάλες διαστάσεις. Περίπου 15.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σε αυτή την πόλη τον Νοέμβριο του 2012, αλλά δεν το έδειξε κανένα μέσο ενημέρωσης. Ήταν ένα αόρατο κίνημα. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2013, όπου ήρθε ξαφνικά στη δημοσιότητα με την εμπριστική επίθεση που έγινε από αγνώστους στο εργοτάξιο των Σκουριών. Πλήρης αλλαγή στρατηγικής από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Από εκεί που δεν λέγανε καν τη λέξη Σκουριές, ξαφνικά ταΐζαν στο κοινό τους Σκουριές πρωί, μεσημέρι, βράδυ, με εντυπωσιακή μουσική, μεγάλες δόσεις τρομοκρατίας και μπόλικη σάλτσα. Όλα για να πείσουν το κοινό ότι οι κάτοικοι που αντιδρούν στη Χαλκιδική είναι τρομοκράτες και εγκληματίες. Ο εμπειρισμός αυτός πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα καταστολής και τρομοκρατίας των κατοίκων της Χαλκιδικής, των κατοίκων των χωριών που αντιτίθενται στην εξόρυξη, γιατί υπάρχουν και χωριά που είναι υπέρ της εξόρυξης. Οι κάτοικοι οδηγούνται κατά δεκάδες στην ασφάλεια, όπου κρατούνται για πολλές ώρες, στερούνται την παρουσία δικηγόρου, τους παίρνουν παράνομα DNA. Την Τσικνοπέμπτη ο κόσμος γιορτάζει, η Ιερισσός όμως δέχεται επίθεση. ΜΑΤ μαζί με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία εισβάλλουν στο χωριό με πρόσχημα την έρευνα σε σπίτια υπόπτων. Γεμίζουν το χωριό με ένα σύννεφο από δακρυγόνα, τα οποία πέφτουν ακόμα και μέσα στην αυλή του σχολείου. Αργότερα, δύο άνθρωποι απάγονται με γκανγκστερικό τρόπο από την αστυνομία μέσα από τα σπίτια τους, μέσα στη νύχτα. Πετιούνται στη φυλακή και τους αφήνουν εκεί για 6 μήνες για κανένα απολύτως λόγο. Αργότερα, βλέποντας ότι το κίνημα δεν τρομοκρατείται και συνεχίζει να διαδηλώνει και να αντιστέκεται ενεργά, βάζουν στη φυλακή άλλους 2 ανθρώπους. Και με όλα αυτά η Βόρεια Χαλκιδική μετατρέπεται σε ένα πειραματικό εργαστήριο εφαρμογής μεθόδων καταστολής. Οι δικηγόροι των κατοίκων μιλάνε για νομικό Γουαντάναμο και για συνταγματική εκτροπή. Μέχρι σήμερα περίπου 350 κάτοικοι της Βόρειας Χαλκιδικής είναι είτε ύποπτοι είτε κατηγορούμενοι για μια σειρά από αδικήματα που είναι από παρεμπόδιση συγκοινωνιών μέχρι απόπειρα ανθρωποκτονίας υποτιθέμενη, γιατί δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Σε 50 από αυτούς, σε 2 ξεχωριστές δικογραφίες, έχει φορτωθεί ο μισός ποινικός κώδικας στην κυριολεξία, ακόμα και η κατηγορία
της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Μία εγκληματική οργάνωση της οποίας ο απίθανα εγκληματικός στόχος είναι να σταματήσει την καταστροφή της Χαλκιδικής. Τα υποτιθέμενα αποδεικτικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας είναι από τσίγαρα, μπουκαλάκια του νερού και ηχογραφημένες συνομιλίες κατοίκων, οι οποίες ερμηνεύονται με απολύτως φανταστικό τρόπο από την ασφάλεια και ακόμα και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους, ακόμα και σε διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πέντε λεπτά. Λοιπόν, τότε είναι που ο κόσμος παίρνει χαμπάρι τι γίνεται στη Χαλκιδική. Παρά τη διάχυτη παραπληροφόρηση... Μην τρέχεις όμως. Δεν μπορώ. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εδώ συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Κατακλυζόμαστε από μηνύματα συμπαράστασης από παντού. Για πρώτη φορά το θέμα διεθνοποιείται. Παίρνει μεγάλες διαστάσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, δίνεται ισότιμα και η θέση των κατοίκων. Και αυτό φυσικά δεν αρέσει στην εταιρεία, η οποία κάπου εκεί σταματάει να μιλάει με δημοσιογράφους. Λοιπόν, ναι. Το κίνημα τώρα είναι οργανωμένο σε επιτροπές αγώνα που υπάρχουν σε όλα τα χωριά που αντιδρούν στην εξόρυξη, εντός και εκτός του Δήμου Αριστοτέλη και στη Θεσσαλονίκη. Τα ζητήματα συζητιούνται στις επιτροπές και τα σημαντικά από αυτά έρχονται και σε το κοινό συντονιστικό που συνεδριάζει τακτικά. Έχουμε επαφές με όλα τα κινήματα κατά της εξόρυξης στην Ελλάδα, γιατί φυσικά ο αγώνας μας είναι ένας και κοινός. Τώρα, η εταιρεία ναι. Πώς έχω ακόμα? Έχεις 4 λεπτά. Εντάξει. Μην τρέχεις απλά. Η εταιρεία διαφημίζει την ικανότητά της να δραστηριοποιείται σε δύσκολες χώρες για ξένους επενδυτές, όπως η Κίνα και μάλιστα το κατεχόμενο Θιβέτ. Την ικανότητά της να τα καταφέρνει με τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις την έχει αποδείξει και στην Ελλάδα, φυσικά, όπου έχοντας συνέτερο τον Μπόμπολα, το γνωστό εθνικό εργολάβο, τα καταφέρνει όλα. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων είχε θεμελιώδη ψεύδι και παρόλα αυτά εγκρίθηκε και έτσι άνοιξε το δρόμο σε μια σειρά άλλων εγκρίσεων. Έχουν πιαστεί επανειλημμένως στα πράσα να παρανομούν, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το περιβάλλον, τους κατοίκους και τους εργαζόμενους. Για όλα αυτά, όλες οι παρανομίες της εταιρείας έχουν τεκμηριωθεί και εκτεθεί από τους κατοίκους, παραμένουν όμως χωρίς συνέπειες για την εταιρεία, γιατί η δικαιοσύνη κοιτάει από την άλλη. Και όποτε η εταιρεία τα βρίσκει σκούρα με την νομιμότητα, έρχεται η νομοθετική εξουσία και τους φτιάχνει καινούριους νόμους κατά παραγγελία. Λοιπόν, ναι, να τελειώνω. Εξακολουθούμε να παίρνουμε δύναμη από τη Θράκη, πρέπει να πούμε, όπου το κίνημα κατά της εξόρυξης που έγινε τόσα χρόνια πριν δεν έχει χάσει τίποτα από τη δυναμικότητά του. Η έγκριση της μελέτης για το πέραμα είναι έτοιμη για την τελική υπογραφή εδώ και 2 χρόνια, αλλά κανένας υπουργός δεν τολμάει να βάλει την υπογραφή, γιατί δεν τολμάει κανείς να πάει κόντρα σε μια τοπική κοινωνία που είναι ενωμένη και ξέρει τι θέλει. Πρόσφατα, όταν συζητιόταν αυτή η μελέτη, η εταιρεία πήρε 4 ομόφωνα όχι από τους τοπικούς δήμους και το Περιφερειακό Συμβούλιο και παράλληλα 22 δήμαρχοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης απείλησαν ότι θα παραιτηθούν εάν δοθεί άδεια στα χρυσορυχεία. Και όταν το Φεβρουάριο του 2013 ο Πρωθυπουργός Σαμαράς σε μια επίδειξη αλαζονίας και ανοησίας δήλωσε ότι σε 10 μέρες θα έχει δώσει άδεια για το πέραμα, οι κάτοικοι απάντησαν με μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που φυσικά ακύρωσαν κάθε σκέψη για έγκριση. Μία τελευταία κουβέντα, ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι γεμάτη από πολύτιμα μέταλλα, είναι γνωστό και όχι μόνο στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες για εκμετάλλευση 20 δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους. Υπάρχουν ακόμα και όλες οι ιδιωτικές παραχωρήσεις μεταλλίων, των οποίων οι ιδιοκτήτες περιμένουν
την κατάλληλη στιγμή για να εκμεταλλευτούν και το ερώτημα είναι ποια είναι η κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή είναι όταν δεν θα υπάρχει πλέον κίνημα αντίστασης. Το ξένο μεταλλευτικό κεφάλαιο παρακολουθεί την Ελλάδα και περιμένει να μπει τη στιγμή που θα διαπιστώσει ότι η μεγάλη επένδυση στη Χαλκιδική έχει λύσει τα προβλήματά της με τους ατίθασους κατοίκους και προχωράει χωρίς προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η εταιρεία προελάβνει ανενόχλητη καταστρέφοντας τα πάντα. Όμως και αυτοί το ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα και εμείς το ξέρουμε ότι έχουν πρόβλημα. Όσο διαρκεί το κίνημα, όσο κρατάει το κίνημα, δεν θα περάσουν. Μόλις εγκαταλείψουμε εμείς, θα αλωθούν τα πάντα. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή εκτός από αγώνα.